Φνηδιαστήκαμε λίγο με την επιλογή της ΑΕΛ να ξεκινήσει με ένα σύστημα 3-4-3, καθώς πρώτη φορά επέλεξε να κατέβει αυτή την ενδεκάδα, κάτι το οποίο ήμασταν λίγο απροετοίμαστοι, όμως προσαρμοστήκαμε γρήγορα. Και θα έλεγα όλο το πρώτο ημίχρονο χωρίς να κινδυνέψουμε ιδιαίτερα. Από δύο στατικές φάσεις βρεθήκαμε να είμαστε πίσω στο σκορ. Αλλάξαμε κάποια πράγματα στην επανάληψη. Πιέσαμε, βάλαμε έναν γκολ, όμως ήταν προς το τέλος, δεν είχαμε χρόνο. Παρόλο που βάλαμε πίεση στην ΑΕΛ. Θεωρώ όμως ότι είναι το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που κάνει καλό παιχνίδι η ομάδα μου. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο και αν συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο θα έρθουν και τα καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Κώστα, καλησπέρα. Όντως η Καμία σε κάνει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι καλό παιχνίδι, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο για εσάς και σήμερα από την ΑΕΛ. Τι είναι αυτό που ο ίδιος θέλετε να αλλάξετε, έτσι ώστε από τη μία να παίρνει αποτελέσματα η ομάδα σας και από την άλλη είδαμε να φτιάχνει νέες ευκαιρίες, αλλά στην ουσία να μην είναι οι λεγόμενες κλασικές ευκαιρίες, δηλαδή να απειλεί από μακριά η ομάδα σας. Το θετικό και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι δεν κινδυνεύουμε ιδιαίτερα και φτιάχνουμε φάσεις. Αυτά πρέπει να κρατήσουμε. Σίγουρα πρέπει να δουλέψουμε στα δικαιώματα του φάσεων. Κάτι πιο γενικό, κύριε Χαραλάμπους. Βασικά, με βάση την εικόνα του προαθέματος 10 αγωνιστικές, η κοινή γνώμη θεωρεί ότι η Δόξα και η Καρμιώτισσα, όχι δεν σώζονται με τίποτε, αλλά είναι τα δύο πρώτα φαβορί για να πέσουν κατηγορία. Η Καρμιώτισσα σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με την Καρμιώτισσα που ήσασταν κι εσείς πέρσι για κάποιο διάστημα. Εσείς πώς βλέπετε το όλο σκηνικό μες στα αποδυτήρια? Πιστεύουν οι παίχτες, πιστεύετε γενικά στην ομάδα ότι μπορείτε να ανατρέψετε τα προγνωστικά και τα δεδομένα? Υπάρχει πίστη, υπάρχουν άλλα 29 παιχνίδια, είναι πάρα πολύ δρόμος ακόμα. Και σίγουρα στα play-off θα παιχτούν 14 παιχνίδια με ομάδες σχεδόν της ίδιας δυναμικότητας. Οπότε ναι, υπάρχει πίστη ότι μπορεί να ανατραπεί το σκηνικό. Ευχαριστώ.